Ακούτε τα podcast του 902.gr. Γεια χαρά σε όλους και μας προέκυψε θέμα. Οι εξελίξεις τρέχουν και οι αποκαλύψεις γύρω από το σκάνδαλο των υποκλοπών είναι πολύ σοβαρές. Η κυβέρνηση, αντί να αναλάβει τις ευθύνες της, επιδιώκει να καλλιεργήσει την ανοχή στη σύψη και τις παρακολουθήσεις. Βρισκόμαστε ήδη στη διαδικασία συζήτησης της πρότασης δυσπιστίας που κατέθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ με αφορμή τα αποτελέσματα των ερευνών για τις υποκλοπές. Τρεις μέρες συζήτησης λοιπόν και στο τέλος ψήφος υπέρ ή κατά της πρότασης δυσπιστίας. Θα ακούσουμε πολλά και διάφορα. Εμείς θα σας πούμε σίγουρα τι δεν θα ακούσουμε ούτε από τη Νέα Δημοκρατία, ούτε από το ΣΥΡΙΖΑ, ούτε από το ΠΑΣΟΚ. Προσοχή! Spoiler alert! Δεν θα ακούσουμε ότι και οι τρεις μαζί ψήφισαν νόμους και ενσωμάτωσαν στην ελληνική νομοθεσία κανονισμούς και οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμφωνίες και μυστικά πρωτόκολλα με τις Ηνωμένες Πολιτείες, το Ισραήλ και το ΝΑΤΟ που καταπατούν τα λαϊκά δικαιώματα. Δεν θα ακούσουμε τίποτα για το γεγονός ότι η παραβίαση του απορρίτου των επικοινωνιών ξεκινά από το ίδιο το Σύνταγμα, που στο άρθρο 19 επικαλείται λόγους εθνικής ασφάλειας για αυτόν ακριβώς το σκοπό. Δεν θα ακούσουμε τίποτα για τον νόμο 2225 του 1994 επί ΠΑΣΟΚ και σύμφωνα με τον οποίο οι παρακολουθήσεις θεωρούνται νόμιμες. Ένας νόμος, ο οποίος από τότε μέχρι σήμερα εμπλουτίζεται συνεχώς από όλες τις κυβερνήσεις και της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ και συνεχίζει να τρέχει με πιο πρόσφατο τον νόμο της Νέας Δημοκρατίας. Δεν θα ακούσουμε τίποτα για τον νόμο που ψήφισαν όλοι μαζί και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ και το ΜέΡΑ25 τον Αύγουστο του 2019. Ένας νόμος για τα προσωπικά δεδομένα, με τον οποίο ενσωμάτωσαν στην ελληνική νομοθεσία την αστυνομική οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την οποία καθιερώνεται το νόμιμο, γενικευμένο και συστηματικό φακέλωμα. Θα σας πούμε και κάτι ακόμα. Θα σας πούμε κάποια πολύ σοβαρά ερωτήματα που δεν θα απαντηθούν αυτές τις τρεις μέρες στη Βουλή. Όπως για παράδειγμα, είχε ή δεν είχε δρομολογηθεί επί προηγούμενων κυβερνήσεων η αγορά ενός νέου συστήματος με προηγμένο λογισμικό για παρακολουθήσεις δημοφιλών εφαρμογών όπως Viber, Messenger, WhatsApp? Πολύ περίεργα πράγματα σήμερα απόψε. Είχε ή δεν είχε εξεταστεί η προμήθεια ειδικού λογισμικού από το Ισραήλ? Πολύ περίεργα πράγματα σήμερα απόψε. Ήταν ή όχι στις προθέσεις προηγούμενων κυβερνήσεων η προμήθεια ακόμα και του συστήματος Predator? Έκαναν ή δεν έκαναν επαφές, συνομιλίες και διαπραγματεύσεις για πιθανή αγορά του? Πολύ περίεργα πράγματα σήμερα απόψε. Τελικά, ολοκληρώθηκε ή όχι αυτή η έρευνα αγοράς από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας το 2020 με την προμήθεια λογισμικού παρακολούθησης? Πολύ περίεργα πράγματα σήμερα απόψε. Όχι. Αυτά δεν θα τα ακούσουμε. Γιατί αν τα ακούσουμε, τότε θα αποκαλυφθεί το πόσο βρώμικο είναι όλο το θεσμικό πλαίσιο που Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ έχουν χτίσει και το οποίο το προστατεύουν ως κόρη οφθαλμού. Η υποκρισία σε όλο της το μεγαλείο. Και θα το διαπιστώσει κανείς εύκολα αυτό από την ιστορία που θα διηγηθούμε σήμερα. Πάμε λοιπόν. Την περασμένη Πέμπτη, για πρώτη φορά μετά από 7 ολόκληρα χρόνια, από τότε δηλαδή που έγινε η πρώτη καταγγελία του ΚΚΕ, συγκλήθηκε η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής με αποκλειστικό θέμα τις υποκλοπές συνακροάσεις στο τηλεφωνικό κέντρο της έδρας της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος. Πρακτικά, μιλάμε για την παρακολούθηση ολόκληρου του κόμματος. Σπουδαία αντανακλαστικά, 7 χρόνια χρειάστηκε να περάσουν λοιπόν για να εξεταστούν συγκεκριμένες καταγγελίες του ΚΚΕ και συγκεκριμένα περιστατικά που έγιναν από το 2016 έως το 2022. 7 χρόνια χρειάστηκε για να προσέλθουν συγκεκριμένοι μάρτυρες για κατάθεση στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής. Βέβαια, κάποιοι μάρτυρες κρίσιμοι για την υπόθεση πάλι δεν εμφανίστηκαν. Για πάμε να δούμε τα γεγονότα λοιπόν. Οι καταγγελίες του ΚΚΕ αφορούν περιστατικά που έλαβαν χώρα το 2016, το 2017, το 2019, το 2020 και το 2022. Στην υπόθεση των υποκλοπών στο ΚΚΕ υφίστανται αποδεδειγμένα εμπλοκή και ευθύνη παρόχων και αρχών από πλήθος χωρών του εξωτερικού, 14 ευρωπαϊκών και των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Από την πρώτη στιγμή, επί ημερών διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, ακούγαμε από τα τότε κυβερνητικά χείλη ότι θα χυθεί άπλετο φως, όλα αυτά τα κλισέ δηλαδή που ακούμε κάθε φορά. Όμως στην πράξη, η υπόθεση βήμα-βήμα θαβόταν μέχρι να φτάσουμε στο κουκούλωμα. Είναι χαρακτηριστικό ότι υπήρξε μέχρι και απόπειρα να τεθεί υπόθεση στο αρχείο, κάτι που απέτρεψε η καθοριστική παρέμβαση του κόμματος. Απόπειρα που έγινε επί ημερών ΣΥΡΙΖΑ.
Αφού λοιπόν κοντεύουμε να αλλάξουμε δύο κυβερνήσεις, ήρθε επιτέλους η υπόθεση στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Έχουν μεσολαβήσει πολλά και τελικά φτάνουμε στη συνεδρίαση της περασμένης εβδομάδας, όπου είχαν κληθεί συγκεκριμένοι μάρτυρες που είχε υποδείξει το ΚΚΕ. Για να δούμε ορισμένες λεπτομέρειες από εκείνη τη συνεδρίαση της Επιτροπής, η οποία ήταν δημόσια. Ο κύριος Γιώργος Νούλης, εισαγγελέας πρωτοδικών Αθηνών, ανέφερε για τις παρακολουθήσεις σε βάρος του ΚΚΕ. Φυτεύτηκε κάτι με κάποιο τρόπο. Κατέστη τεχνικά εφικτό, στο ξεκίνημα τουλάχιστον, αλλά αυτό επιβεβαιώνουν και οι συνάδελφοι που το χειρίστηκαν στην πορεία, ότι κάποιος ακούει. Συζητάμε για παγίδευση. Καλά ακούσατε. Ίσως το ακούτε για πρώτη φορά, αλλά είναι γεγονός. Και έχει κι άλλο. Ο επίσης εισαγγελέας, Χαράλαμπος Μαστοραντωνάκης, είπε: «Φαίνεται κάποιοι κακόβουλα να έχουν παρακολουθήσει τις τηλεφωνικές συνδέσεις του συγκεκριμένου πολιτικού κόμματος, του συγκεκριμένου πολιτικού φορέα». Ναι, ναι, και αυτό μπορεί να το ακούτε για πρώτη φορά, αλλά τι να κάνουμε. Το πιο ωραίο απ' όλα, ο ίδιος εισαγγελέας Μαστοραντωνάκης ανέφερε στην Επιτροπή ότι λόγω της από 1η Ιουλίου 2019 τροποποίησης του ποινικού κώδικα, το αδίκημα πλέον έχει καταστεί πλημέλημα και έχει παραγραφεί. Πότε έγινε η τροποποίηση του ποινικού κώδικα που μετατρέπει το αδίκημα από κακούργημα σε πλημέλημα? Α, το 2019 και μάλιστα λίγο πριν τις εκλογές. Κοίτα κάτι συμπτώσεις, ρε παιδί μου. Πολύ περίεργα πράγματα σήμερα απόψε. Παρά το γεγονός ότι όλα αυτά συνιστούν πολύ σοβαρά στοιχεία που δείχνουν καραμπινά το κουκούλωμα, τι έγινε πρώτο θέμα ξανά στα δελτία και τις εφημερίδες? Ένα σκυλοκαυγάς της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ που οδήγησε το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης να βρει την ευκαιρία και να αποχωρήσει από την Επιτροπή. Τη μόνη επιτροπή μέχρι τώρα που αφορούσε τόσο την περίοδο διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ όσο και την περίοδο διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Ενώ από τους μάρτυρες που κάλεσε το ΚΚΕ στην Επιτροπή δεν εμφανίστηκε ο πρώην πρόεδρος της ΑΔΑΕ επί ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος δήλωσε ασθένεια. Τι γράφει τελικά το σκορ? Γράφει ότι δεν ήθελαν καν να γίνει συνεδρίαση για τις καταγγελίες του ΚΚΕ. Και ότι η Νέα Δημοκρατία σε συμπαιγνία με το ΣΥΡΙΖΑ μπαχαλέψανε τη συνεδρίαση με πρόσχημα ένα σοβαρό θέμα που αφορούσε όμως άλλη συνεδρίαση. Τι είπε η Νέα Δημοκρατία μετά τη συνεδρίαση? Ότι έγιναν συγκλονιστικές καταγγελίες για την περίοδο διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ και τις υποκλοπές στο ΚΚΕ. Τι δεν είπε η Νέα Δημοκρατία? Δεν είπε ότι η ίδια ως κυβέρνηση διατήρησε την τροποποίηση του ποινικού κώδικα από το ΣΥΡΙΖΑ που μετέτρεψε το αδίκημα των υποκλοπών από κακούργημα σε πλημέλημα και εν τέλει, όσον αφορά τις καταγγελίες του ΚΚΕ, σε παραγραφή. Δεν είπε ότι οι υποκλοπές στο ΚΚΕ με συγκεκριμένες καταγγελίες έγιναν και επί Νέας Δημοκρατίας. Τι είπε ο ΣΥΡΙΖΑ μετά τη συνεδρίαση? Ότι η Νέα Δημοκρατία αρνήθηκε την κλίση ράμου στη Βουλή. Σωστό. Τι ξέχασε όμως να πει ο ΣΥΡΙΖΑ? Ξέχασε να πει τι στο καλό έγινε επιμερών του και οι υποκλοπές στο ΚΚΕ θαύτηκαν. Ξέχασε να πει πού στο καλό χάθηκε η δημοκρατική του ευαισθησία και την έκανε με ελαφρά πηδηματάκια από συνεδρίαση που αφορούσε την παρακολούθηση ενός ολόκληρου κόμματος. Βέβαια, ο ΣΥΡΙΖΑ είχε αποχωρήσει από την υπόθεση πολλούς μήνες πριν. Ακούστε και θα καταλάβετε. Τώρα υπάρχουν αδιάσυστα στοιχεία, ενώ δεν υπήρχαν ανάλογα την περίοδο της δικής μας διακυβέρνησης. Φοβερό, ε. Αυτό το είπε ο κύριος Κατρούγκαλος τον Αύγουστο του 2022. Κι όμως, ο πρώην διοικητής της ΕΕΠ επί ΣΥΡΙΖΑ, μόλις πριν μερικές εβδομάδες παραδέχτηκε μιλώντας στην Εξεταστική Επιτροπή ότι η υπόθεση του ΚΚΕ είναι πολύ σοβαρή υπόθεση και δεν απέκλεισε την πιθανότητα να υπάρχει εμπλοκή υπηρεσιών εκτός ελληνικής επικράτειας. Αυτά τα ωραία. Φυσικά ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχασε την ευκαιρία να επιτεθεί στο ΚΚΕ. Και τι δεν διαβάσαμε? Αρχής γενομένης από τα μέσα ενημέρωσης του ΣΥΡΙΖΑ. Την επόμενη μέρα της συνεδρίασης, στην εφημερίδα Αυγή, στη σελίδα 3, γράφτηκε ότι το ΚΚΕ συμφώνησε με την κλίση ράμου και στη σελίδα 4, για την Αυγή μιλάμε πάντα, γράφτηκε ότι το ΚΚΕ αρνήθηκε την κλίση ράμου. Τα συμπεράσματα δικά σας. Πάλι στην Αυγή διαβάσαμε τις ανακοινώσεις της Νέας Δημοκρατίας για τη στάση του ΣΥΡΙΖΑ, τις ατάκες που αντάλλαξαν οι βαρύμαγκες της κάθε πλευράς εκείνη τη συνεδρίαση, αλλά δεν διαβάσαμε τίποτα από όσα ανέφεραν οι μάρτυρες στην Επιτροπή, ούτε καν το σχόλιο του ΚΚΕ για τη συγκεκριμένη συνεδρίαση, ούτε καν ένα απόσπασμα από όσα είπε επί 30 λεπτά στην ομιλία του ο βουλευτής του ΚΚΕ που είναι και μέλος της Επιτροπής. Αυτό που μένει στο τέλος είναι πως όλα τα κόμματα, και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ, αλλά και όλες οι κρατικές αρχές συντονισμένα, σχεδόν με μια φωνή, προσπάθησαν να βγάλουν λάδι την ομιμότητα των παρακολουθήσεων.
Και βέβαια το αντιδραστικό θεσμικό πλαίσιο που όλες οι κυβερνήσεις και τα αστικά κόμματα έχουν ψηφίσει και συνδιαμορφώσει σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και μπορεί ο ΣΥΡΙΖΑ να αποχώρησε από τη συνεδρίαση της Βουλής, ωστόσο στελέχοι του φρόντισαν σε παρεμβάσεις τους να προβάλλουν το επιχείρημα πως η υπόθεση του Κουκουέ είναι μια εντελώς άλλη υπόθεση. Να, πως το περιέγραψε η κυρία Αχτσιόγλου. Εντελώς άλλη υπόθεση αυτή η οποία θέτει το Κουκουέ, για την οποία εμείς ουδέποτε από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ τώρα τοποθετούμε, είπαμε ότι υπάρχει κάτι εδώ για το οποίο δεν είμαστε ανοιχτοί σε έρευνα. Εκεί μιλάμε για παραβίαση τηλεφωνικού κέντρου του Κουκουέ, την καταγγελία που κάνει το Κουκουέ, δηλαδή από ιδιώτη. Είναι μια εντελώς άλλη τάξη ζήτημα. Πολύ περίεργα πράγματα σήμερα απόψε. Η συγκεκριμένη υπόθεση με όλες τις πρόσφατες εξελίξεις αποτελεί πεδίο για να βγάλει πολύτιμα συμπεράσματα ο λαός. Ούτε η κυβέρνηση, ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ θέλουν να αποκαλυφθεί η αλήθεια, πόσο μάλλον στην περίπτωση των υποκλοπών σε βάρος του Κουκουέ. Γιατί η υπόθεση των υποκλοπών του Κουκουέ αποκαλύπτει ότι όλες οι κυβερνήσεις προασπίζονται την κανονικότητα της παρακολούθησης και της προληπτικής καταστολής. Πότε ανοιχτά, πότε με κάποιες περιστροφές. Αν κάτι δεν πρέπει να ξεχνάμε, είναι ότι οι ίδιοι που συνυπέγραψαν διαχρονικά αυτό το απαράδεκτο θεσμικό και νομοθετικό πλαίσιο, είναι οι ίδιοι που έχουν αναγκάσει το λαό να ζει με μισθούς πείνας για να σπάνε τα ρεκόρ κερδών οι επιχειρηματικοί όμιλοι. Είναι οι ίδιοι που έχουν υλοποιήσει την ενεργειακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης που φυλακίζει το λαό στην ενεργειακή φτώχεια. Είναι οι ίδιοι που ψηφίζουν νέες φοροελαφρύνσεις, προνόμια και επιδοτήσεις για τους μεγάλους ομίλους, τη στιγμή που αρνούνται αναγκαία μέτρα για την ανακούφιση του λαού από την ακρίβεια που επανειλημμένα έχει προτείνει το Κουκουέ στη Βουλή και έχουν απορρίψει όλα, μα όλα τα υπόλοιπα κόμματα. Είναι οι ίδιοι που έχουν δώσει πράσινο φως σε τράπεζες και τα κοράκια των φανς να αρπάζουν τα σπίτια του λαού. Είναι οι ίδιοι που έχουν βάλει τη χώρα και το λαό σε τεράστιους κινδύνους με την εμπλοκή στους πολεμικούς σχεδιασμούς των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κι αν πρέπει να υπάρξει μία μομφή, αυτή είναι η μομφή του λαού σε όλους αυτούς που από κοινού έστησαν και στείνουν όλο το αντιλαϊκό πλέγμα και τη σύψη που παγιδεύει τις ζωές μας. Ραντεβού την επόμενη Πέμπτη λοιπόν σε Spotify, Apple Podcasts και Google Podcasts. Για να ενημερώνεστε για κάθε νέο επεισόδιο, ακολουθήστε το κανάλι μας. Και μην ξεχνάτε, στο 902.gr και το Ριζοσπάστη θα βρείτε τις πραγματικές ειδήσεις.